Ένα ακόμη βίντεο με τον πρόεδρο όλων των προέδρων εδώ στην Αριδαία, δίπλα μου. Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ζουμί. Νομίζω ότι και εδώ μπορούν να πέσουν κάποια κορμιά. Εμείς έχουμε βγάλει μια έτσι δικιά μας λίστα. Πιστεύω ότι πάρα πολύ θα διαφωνήσετε, πάρα πολύ θα συμφωνήσετε, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τι πιστεύει ο Γιώργος Πρίτσκας για το θέμα. Σημασία έχει συζήτηση. Σημασία έχει συζήτηση. Αλλά ό,τι πούμε είναι Ευαγγέλιο, τέλος ισχύει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε, Σάκη, για το ποιο είναι το σημαντικότερο, προσέξτε, όχι το καλύτερο, ούτε το αγαπημένο μας. Ναι. Το σημαντικότερο από, ας πούμε, λίγο πιο αντικειμενική πλευρά, δηλαδή από άποψη επιρροής, ίσως πωλήσεων. Κυρίως βασικά εμείς σκεφτήκαμε σχεδιαστικής επιρροής, έτσι. Και με ποιο παιχνίδι συνδέεται. Μπράβο. Κάθε πλατφόρμα. Άρα, το πιο σημαντικό παιχνίδι κάθε κονσόλας. Πλατφόρμας. Okay, ποια η διαφορά. Επειδή το PC δεν είναι κονσόλα. Α, ναι, εντάξει, έχουμε και το PC, το ξέχασα, το οποίο εκεί θα πέσουν κορμιά όντως. Ναι. Το PC είναι δύσκολο. Να πούμε ότι δεν έχουμε όλες τις κονσόλες. Ναι. Πήραμε τις σημαντικότερες. Για παράδειγμα, από τη Sega δεν έχουμε όλες τις Sega κονσόλες. Δεν πήραμε το Master System. Εντάξει, δεν πήραμε από Atari, δεν πήραμε από Amiga. Δεν έχουμε και άποψη τώρα από αυτά, η αλήθεια είναι. Έτσι, εγώ έχω, αλλά... Ναι. Ξέρεις τι, είναι πολύ μπερδεμένο τότε, εκείνη η εποχή, πολύ μπερδεμένο αν αυτό το παιχνίδι είναι αυτής της πλατφόρμας. Ναι, οκ. Okay. Καταλαβες. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω τώρα τις Amiga συγκεκριμένα... Ναι. Να σου πω τις αγνώσεις κάποια παιχνίδια, αλλά δεν βγήκανε μόνο εκεί. Ναι. Οπότε... Αυτά είναι, καλά που το είπες, είναι αποκλειστικά, έτσι. Μιλάμε για τα σημαντικότερα αποκλειστικά, ουσιαστικά. Ναι, ναι, νομίζω αποκλειστικά είναι. Όχι, ναι, μετά βγήκανε είναι, ίσως αργότερα, εμφανίστηκαν αλλού. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, άλλο ναι, ναι, αυτό. Ναι. Αλλά είναι αποκλειστικό κυρίως. Συνδέθηκε δηλαδή κονσόλα με το παιχνίδι, δεν ήταν κάπου αλλού. Έτσι. Και επίσης δεν έχουμε φορητά. Δεν βάλαμε φορητά, δεν θα μπορούσαμε βέβαια εύκολα κιόλας. Οικιακές κονσόλες, ας πούμε, και PC. Ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε καιρό να κάνουμε και άλλα βίντεο. Λέω να ξεκινήσουμε χρονικά από τις παλαιότερες, ας πούμε, και να πάμε προς τις πιο σύγχρονες. Ωραία. PC, το παλαιότερο. Α, σωστό. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το PC, θες να βγάλουμε το δύσκολο από αυτά. Ναι. Έχουμε διαλέξει το Warcraft. Έχουμε το διαλέξει. Warcraft. Warcraft 1, 2, 3. Ναι, το 3 νομίζω ότι είναι έτσι το πιο επιδραστικό, μάλλον. Ναι, με το Frozen Throne, με την Dota μετά. Αλλά το Warcraft βγάζει και το World of Warcraft μετά, δηλαδή που είναι και αυτό ένα ολόκληρο γεννάει κεφάλαιο. Και αυτό. Ναι, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Αλλά στο τέτοιο. Και πάλι, οι άνθρωποι των 90s που βίωσαν PC gaming, νομίζω ότι τα Warcraft είναι και τα Diablo, αλλά οριακά το πιάνει τη δεκαετία τα Diablo. Ναι. Κοίταξε, νομίζω το Warcraft είναι όντως πιο σημαντικό, ναι, γιατί όπως ξεκάθαρα συζητούσαμε και πριν, έχει βγάλει τα παρακλάδια του, δηλαδή έχουν επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά το gaming. Και επηρεάζεται ακόμα αργότερα και σήμερα. Ναι. Και είναι μια σειρά ενεργή μέχρι και σήμερα. Ναι, και με το LOL, με το League of Legends και με την Dota. Και γενικότερα νομίζω έχει ότι... Έχει επηρεάσει αυτή ναι, τη... Και το Warcraft και το Starcraft, που ας πούμε εντάξει είναι, λίγο, είναι αρκετά κοντά, της Blizzard εννοώ. Νομίζω ότι ήταν τα πρώτα έτσι competitive που έγιναν διάσημα. Ναι. Κάνω λάθος. Δηλαδή αυτή την αίσθηση έχω. Δεν είναι ότι το έχω ψάξει και τρομερά, αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Υπάρχουν πολλά να πεις για το PC. Από τη χρυσή εποχή των adventures της LucasArts. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Από... Πούμε, ναι, το Ultima είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιστορικό παιχνίδι, έτσι. Έχεις άπειρα να πεις. Ναι. Αλλά εγώ επιμένω ότι το Warcraft είναι το σημαντικότερο PC game στην ιστορία. Όχι το Doom. Ή το Wolfenstein 3D, δηλαδή βλέπεις... ναι, τώρα με διέλυσες, ναι, εντάξει. Δηλαδή το Doom ουσιαστικά το πρώτο, ας πούμε, ολοκληρωμένο, δημοφιλές first person shooter. Quake. Έτσι. Quake μετά, ναι. Είναι πολλά, είναι έχει, πολλά. Έχει πολύ πράγμα. Ας πούμε ότι κρατάμε εμείς ένα και ναι, από κάτω συμπληρώστε, ναι, γράψτε μας συμπληρώστε εσείς. Δηλαδή το πιο σημαντικό PC game όλων των εποχών, δεν γίνεται να βγάλεις, πιστεύω. Και το Deus Ex, εγώ θα έλεγα, ότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Απλά δεν έχει την εμπορική απήχηση αυτό. Μένουμε στο Warcraft. Ναι, άντε, ας μείνουμε στο Warcraft. Επιμένουμε στο Warcraft. Nintendo Entertainment System. Ναι. Η πρώτη οικιακή κονσόλα της Nintendo. Εδώ εγώ έχω σημειώσει Zelda Mario. Ναι. Δηλαδή, το πρώτο The Legend of Zelda και το πρώτο Super Mario Bros.
Κοίταξε. Ξεκάθαρα Super Mario Bros. Τέλος. Ναι. Τέλος. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ, εντάξει. Έτσι. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Είναι. Ναι, το πιο διάσημο που άλλαξε, στην ναι, ιστορία, άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Άλλαξε την ιστορία. Αυτό και το Tetris. Δεν υπάρχουν άλλα πιο αναγνωρίσιμα. Τη γιαγιά σου να ρωτήσεις, Super Mario και Tetris τα ξέρει. Λοιπόν, να σου πω κάτι άσχετο εντελώς. Διάβασα ένα άρθρο προχθές που ήταν επικό και έκανε το εξής ερώτημα. Όλο το άρθρο ήταν αυτό. Ποιος πιστεύετε ότι από αυτούς ότι μπορεί να αναγνωρίσει το Super Mario, δηλαδή να του δείξει μια εικόνα να πει αυτός είναι το Super Mario. Αυτό είναι το. Και είχε Βασίλισσα Ελισάβετ. Αν μπορεί, πιστεύετε. Πιστεύεις ότι μπορεί. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, αν μπορεί να αναγνωρίσει το Super Mario, ναι, σίγουρα. Αν, σίγουρα λες. Σίγουρα, σίγουρα. Είχε, ξέρω εγώ, Cormac McCarthy, ο συγγραφέας. Bob Dylan. Αν Bob Dylan μπορεί να αναγνωρίσει. Και τα κείμενα ήταν απόλαυση, εντάξει. Λέω τι κάθονται και σκέφτονται. Λοιπόν, Mario όντως είναι το πιο σημαντικό. Το Zelda ξεστή το έβαλα μόνο και μόνο γιατί αλλάζει αρκετά τη δομή και δεύτερον είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει save. Mm. Το οποίο νομίζω είναι αρκετά σημαντικό βήμα για το μέσο. Ναι. Δηλαδή, όντως μετά αρχίζεις χτίζεις περιπέτειες και όχι, ξέρεις, runs. Ναι. Οπότε... Super Mario Bros. Εντάξει, Super Mario. Πρέπει να μείνουμε με αυτό, δεν γίνεται, θα πέσουν οι κεφάλια. Αν πρέπει να διαλέξουμε ένα μόνο, είναι Super Mario, τέλος. Super Nintendo Entertainment System, Super NES. Εγώ έχω ξεκάθαρη απάντηση, το έχω σημειώσει εδώ, έχεις και εσύ. Υπάρχουν πάρα πολλά, ναι, υπάρχουν πολλά. Παιχνίδια, Secret of Mana. Ναι, είναι τα Final Fantasy επίσης, τα Final Fantasy το 4, εκεί πέρα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η κονσόλα αυτή τη στιγμή στο δικό μου το κεφάλι είναι συνδεδεμένη με ένα παιχνίδι. Με δύο, αλλά και ένα. Ναι, ναι. Ή δύο, με ένα. Ένα. Το ένα είναι, αυτό είναι. Super Metroid. Ναι. Ναι, A Link to the Past, Zelda, ναι, εννοείται. Ναι, όλα αυτά που λέγαμε, Final Fantasy, Secret of Mana και τα λοιπά. Και Mario επίσης, Mario, ναι, αλλά Super Metroid. Έχω ακούσει πάρα πολλούς που δεν έχουν παίξει Zelda, δεν έχουν παίξει όλα αυτά που λέμε, αλλά το Super Metroid στο Super NES το έχουν παίξει. Λοιπόν, νομίζω ότι το Super Metroid είναι το πιο επιδραστικό παιχνίδι με τις λιγότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Δηλαδή πιστεύω έχει πουλήσει ελάχιστα γενικά, αλλά για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ επιδραστικό. Θρύλος. Ναι. Μετά, και σχεδιαστικά, δηλαδή πέρα ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι διαφορετικό για το ύφος της Nintendo, δηλαδή είναι ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό science fiction, ναι, ας πούμε, και μόνο που έχει βγάλει ένα ολόκληρο είδος αυτή τη στιγμή που ανθίζει όσο κανένα άλλο, ναι, στα indie, ναι, 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 παιχνίδια, έτσι. Καταλαβαίνετε. Οπότε, ναι, έχει αυτή την παραδοξότητα ότι δεν έχει πουλήσει καθόλου, αλλά για κάποιο λόγο είναι πάρα είναι πολύ επιδραστικό. Ναι, είναι πολύ επιδραστικό. Super Metroid δηλαδή. Super Metroid, μένουμε, ξεκάθαρα. Συμφωνούμε. Ναι. Από Sega τώρα, η Sega έχει τεράστια ιστορία, τα έχουμε πει αυτά. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να διαλέξουμε. Έχει τεράστια ιστορία η Sega, αφήστε τον τώρα να χλεβάζει και να κοροϊδεύει, να πούμε. Και έχει άπειρες κονσόλες που ξεφτύλιζαν τις Nintendo κονσόλες για πλάκα, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι κράτησα τις σημαντικές κονσόλες της Sega. Ας πούμε, ναι. Ναι. Το Mega Drive. Ναι, Mega Drive ή Genesis στην Αμερική. Genesis. Ναι. Στην Αμερική. Ήταν η πιο πετυχημένη κονσόλα στην ιστορία της Sega. Έτσι, ναι, κι αλλιώς μπήκε όντως φίνα στο Super Nintendo, το ζόρισε και νομίζω ότι έχει και το πιο ποιοτικό, την πιο ποιοτική βιβλιοθήκη, ας πούμε, από όλα, ίσως το Dreamcast είναι το κοντράρι, από το Saturn σίγουρα και από το Master System έχει, ναι, καλύτερη, ναι, και έχει σίγουρα τα καλύτερα Sonic. Δηλαδή, νομίζω δεν γίνεται να μην διαλέξουμε Sonic αυτό, εδώ πέρα. Καλά, δεν γίνεται. Ναι. Η κονσόλα στο κεφάλι το δικό μου και νομίζω στο 99,9% του κόσμου που την είχε και τη βίωσε, ναι, συνδέεται με ένα όνομα, ναι, Sonic. Εκείνη, και συγκεκριμένα Sonic 2. Έτσι, που είναι εποχή, το καλύτερο, είναι το καλύτερο μάλλον, ναι, κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή, εντάξει, Sonic the Hedgehog 2. Και το 1 και το 2 και το 3 είναι πολύ καλά. Τέλος, ναι, πάντων, είναι, ναι, στην καλύτερη του φάση το Sonic εκεί πέρα. Ναι. Το Mega Drive είχε και πάρα πολλά παιχνίδια. Είχε πολλά shoot 'em ups, είχε πολλά. Είχε και fighting. Fighting, ναι, παιχνίδια. Είχε πολλά, έτσι. Αλλά Sonic 2. Ξεκάθαρα. Δεκτό, δεκτό. Πάμε στο γίγαντα, δικοχαμένο γίγαντα της... το φάγανε τα κυκλώματα, έτσι. Sega Saturn. Ναι. Στην πρώτη πραγματική κονσόλα.
Εδώ λοιπόν. Του πλανήτη, όχι τη Σέγγα. Ναι, έχουμε διαλέξει ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πολύ στα γούστα μας, έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν. Έχω, φίλε, αυτό το παιχνίδι. Α, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Α, δεν το ήξερα. Μπορεί να μην είμαι fighting τύπος σχεδόν καθόλου, αλλά έχω βιώσει κάποιες σειρές. Μία σειρά που έχω βιώσει πάρα πολύ στην εποχή της, που έριξε σαγόνια όταν κυκλοφόρησε, ναι, είναι το Virtua Fighter του, του Saturn. Ναι. Όταν πήγαινες σε κατάστημα που είχε στημένο το Sega Saturn να παίζει και έβλεπες το Virtua Fighter στην οθόνη σου, ναι, το πρώτο 3D fighting παιχνίδι, παιδιά, ειλικρινά δεν το έχουμε πάθει το σοκ αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, δεν, όποιος έβλεπε αυτό το πράγμα ήθελε να αγοράσει την κονσόλα. Δεν έβλεπε δίπλα του καμία άλλη. Εν τω μεταξύ, το πόδι ήταν τρία πολύγωνα, ξέρω εγώ, και άλλα, και άλλα δύο το χέρι. Δεν έχει σημασία. Ναι, εννοείται. Τότε ήταν πολύ εντυπωσιακό και νομίζω. Πώς έκανε ο τέτοιος. το έχουμε λιώσει με τον Αλέκο αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις. Το έχουμε σακατέψει. Και τα επόμενα παιχνίδια της σειράς είναι πολύ ποιοτικά. Πάρα πολύ. Γενικά, ξέρω, μια δηλαδή πολύ καλή σειρά. Ναι. Αλλά το Sega Saturn νομίζω είχε κι άλλα. Ναι, νομίζω ότι όντως προσδιορίζει την κονσόλα και είναι και σημαντικό παιχνίδι ως από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν πολύγωνα. Ήταν το system seller της, ήταν launch τίτλος, Ήταν σίγουρα στο launch, δεν ξέρω αν ήταν launch, αλλά ήταν κοντά. Συγχωρέστε με, μπορεί να δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει 30 χρόνια. Άλλη αδικοχαμένη, πεθαμένη κονσόλα. Κοίταξε, εδώ στο δίνω, την κλαίμε με μαύρο δάκρυ αυτήν. Τώρα ήταν κακό timing. Το Dreamcast δεν ήταν κονσόλα που μεταχειρίστηκε. Φανταστικό. Από τη βιομηχανία. Θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε το Phantasy Star ως το πρώτο online παιχνίδι, αλλά ναι, επειδή δεν είχε, ας πούμε, την ίδια απήχηση, ούτε το ίδιο όνομα, ας το πω έτσι, έχουμε διαλέξει ένα άλλο που ήταν η απόλυτη υπερπαραγωγή της Sega εκείνη την εποχή. Και, έτσι? Και μία από τις ακόμα ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Mm-hmm. 100 εκατομμύρια κόστησε η παραγωγή. Ναι, ήταν της πολύ ακριβή, ήταν υπερφιλόδοξο. Ναι. Και νομίζω ότι στέκεται ακόμα σε κάποια πράγματα. Shenmue. Μιλάμε για το Shenmue και το 1 και το 2 που βγήκαν εκεί πέρα. Τρομερά παιχνίδια με μια αίσθηση open world ρεαλιστική για την εποχή, ας πούμε, και που λίγο σαν να το έφαγε η ίδια του φιλοδοξία, ας πούμε, ναι, στην τελική. Αλλά παρόλα αυτά είναι τρομερό επίτευγμα για την εποχή, με ρουτίνες AI στους NPCs, με πρόγραμμα γενικά της ημέρας, έπιανες δουλειά, είχε μια ωραία ιστορία που θύμιζε, ας πούμε, κλασική κουνφού ταινία, ξέρεις, σου σκοτώνουν τον δάσκαλο, πρέπει να πάρεις εκδίκηση κτλ. Γενικά, ναι, ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Αριστουργήματα. Ναι, και το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι της Sega, νομίζω. Συμφωνώ. Το Dreamcast έχει κι άλλα πολύ χαρακτηριστικά παιχνίδια. Soul Calibur. Ναι, ένα από τα καλύτερα, fighting όλων των εποχών. Στο Dreamcast γνωρίσαμε και άλλα εκπληκτικά παιχνίδια, όπως ήταν το Knights, όπως ήταν το Echo the Dolphin, ναι, όπως ήταν το Crazy Taxi. Κοίτα, υπάρχουν αυτά, υπήρχαν και παλιότερα, ναι, έτσι, αλλά η μεταφορά τους σε 3D εδώ πέρα είναι όντως καλή. Αυτό λέω, ναι. Ναι, ναι. Έχει, ναι, και το Crazy Taxi ήταν πολύ διασκεδαστικό. Έχει. Και το Sonic δεν ήταν κακό, το Sonic Adventures νομίζω λεγότανε. Ναι. Δεν ήταν κακό. Απλά δεν πρόλαβε να βγάλει και πάρα πολλά η κονσόλα, μας τη φάγατε. Σε πάω σε κάτι που είναι δύσκολο να βγάλεις. Ναι, εδώ τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάνε τα πολύ δύσκολα. PlayStation. Είναι πολλά. Θα μπορούσες να πεις... Point blank. Όχι. Siphon filter. Και όμως είναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ γνήσιο. Silent Hill, PlayStation Game. Το Silent Hill, ναι, γνήσιο. Σωστό. PlayStation Game. Εντάξει. Resident Evil, το πρώτο, ναι, γνήσιο PlayStation Game. Το Resident Evil, μπορείς να πεις, αν και είναι το Alone in the Dark πιο πριν, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι ουσιαστικά η αρχή του survival horror, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι, ναι, πολύ δεν σημαντικό είναι, παιχνίδι. Δεν είναι η αρχή, αλλά στο ευρύ κοινό, ναι. Ναι, είναι πολύ, ναι, ναι, σημαντικό παιχνίδι. Ένας, ναι, 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 να λέμε Wolfenstein και Doom. Εντάξει, πήγε, ναι, το, ναι, Wolfenstein, ναι, αλλά εντάξει, οκ, okay, το Doom είναι που το έκανε. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε διαλέξει κάτι εμείς άλλο. Έχουμε διαλέξει κάτι και, άλλο. Και είναι και άλλα παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή και Crash Bandicoot θα μπορούσε να πει ότι είναι, σίγουρα, πολύ σημαντικό. Ακόμα και το Wipeout μπορεί να πει ότι είναι σημαντικό. Metal Gear. Πολύ, πολύ σημαντικό το Metal Gear. Mm. Αλλά εμείς έχουμε πάει εδώ γιατί νομίζω ότι όντως άλλαξε πράγματα στη βιομηχανία και για πολλά χρόνια θεωρούνταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, όντων, ας πούμε, εποχών. Επειδή
ήταν αυτό το τρομερό ερώτημα, μπορείς να κλάψεις από ένα βιντεοπαιχνίδι. Ναι. Final Fantasy 7. Ναι, με το Final Fantasy 7 θα μπορούσες ενδεχομένως να, ναι, να κλάψεις. Ήταν ένα επικό παιχνίδι. Και τι παραγωγή ήταν για εκείνη, ναι, την εποχή, επικό, και ένα τεράστιο έπος. Τρομεροί χαρακτήρες, τρομερά FMV cutscenes, ας, ναι, πούμε, ναι, τότε, ναι, για την εποχή. Ο Σέφιροθ ήταν ένα κακό σπίτι. Ναι, εποχή. Αυτό λέω, αυτό λέω. Ήτανε τότε. Νομίζω ότι ήταν το 4 CD, πόσα ήτανε. Ή 2. Νομίζω ήταν πολλά CD, τέλος πάντων, το Final Fantasy. Μάλλον ήταν σίγουρα το παχύ, το, ναι, ναι, κουτί. Νομίζω ήταν 4. Ή 3-4. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και έφερε επίσης, παιδιά, μην το ξεχνάμε, τα JRPG στη Δύση. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ναι, μετά από αυτό άρχισαν, ναι, ναι, και αναπτύσσονται, ναι, ναι, και τα Dragon Quest αργότερα, αλλά το Final Fantasy. Νομίζω ότι το χαρακτηρίζει πολύ, ναι, την κονσόλα. Ξεκάθαρα. Πολύ δύσκολη επιλογή και η επόμενη. PlayStation 2. Ναι, και εδώ άπειρα παιχνίδια. Άπειρα games, από God of War, από Metal Gear 2, 3. Πολλά. Gran Turismo. Και στο πρώτο, και στο πρώτο το, και θα μπορούσε να είναι Gran Turismo. Και το Gran Turismo ταιριάζει δίπλα στο Final Fantasy. Ναι, ναι. Αλλά, οκ, okay, είπαμε, κρατάμε ένα εμείς. Ένα, ναι. Και ο κόσμος διαλέγει τα δικά του. PlayStation 2. Παιδιά, εδώ τα πράγματα νομίζω ότι ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ απλά. Θέλω να μου βρείτε μία κονσόλα PlayStation 2 στον πλανήτη που δεν έχει βάλει έστω για μισή ώρα στο τρέι το δισκάκι του Σαν Ανδρέας. Ναι. Βρείτε μου μία κονσόλα και θα πω ότι okay, αυτή η κονσόλα δεν έχει παίξει Σαν Ανδρέας. Αυτή η κονσόλα δεν είναι PlayStation 2. Ναι. Κοίταξε. Εσύ έχεις παίξει PlayStation 2. Ε, ο Αναστάσης είναι. Τι? GTA. Έτσι. Σαν Ανδρέας. Νομίζω ότι... Κι ας μην είσαι gamer. GTA Σαν Ανδρέας. Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι και οι γονείς μας πρέπει να είχαν κάπου κρυμμένο ένα GTA Σαν Ανδρέας με PlayStation 2, αλλά δεν μας το λέγανε ποτέ. Και σίγουρα το ξέρουν, πιστεύω. Σίγουρα. Το ξέρουν, δηλαδή. Καλά, δεν μιλάμε μόνο για το μέγεθος του Σαν Ανδρέας, ναι, αλλά επειδή κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο PlayStation 2 τον πρώτο καιρό, τον πρώτο τουλάχιστον ένα χρόνο, ενάμισο, μετά κυκλοφόρησε σε PC και Xbox κτλ. Έχει βγει στο PC. Ναι, έχει βγει. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν θυμάμαι, κάνετε, ας πάμε. Ναι, είναι καθαρά παιχνίδι PlayStation 2, δεν το συζητάμε. Είναι PS2 game, ναι, τέλος. Ναι. Και παρότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιστορικά, ας πούμε, το 3 είναι πιο σημαντικό για τη στροφή της σειράς, εδώ είναι, ναι, πολλοκληρώνεται, ναι, 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 πολλοκληρώνεται η συνταγή. Η σειρά, το Σαν Ανδρέας έκανε τη σειρά από GTA Σαν Ανδρέας. Ναι, ισχύει. Καταλαβες, αυτό είναι ισχύει. Το καινούργιο Σαν Ανδρέας, λέγανε όταν κυκλοφόρησε το 4, ναι, και τα λοιπά. Αυτό τα λέει όλα, νομίζω, έτσι. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Xbox. Εύκολο. Εντάξει, εδώ μιλάμε για αυτά, ναι, είναι παιχνιδάκια απλά, ας πούμε. Στα χέρια τα παίζουμε έτσι, ας πούμε. Όταν μιλάς για Xbox. Dead or Alive 3. Πώς λέγατε, Blood. Έλα, ρε, εκείνο. Δεν θυμάμαι τώρα. Κόλλησα. Το Blinks. Όχι, όχι, ρε. Ένα άλλο ήταν. Το Blinks ήταν ένα, καλά, ένα η μασκότη. Ένα αιμετικό launch game. Launch game κιόλας. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Halo, ναι, Halo ίσον, ναι, Xbox. Xbox ίσον Halo. Τελειώνω εδώ. Τελείωσε, δεν, ναι, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Δεν... Αν το... και είχε πολλά δικά της μεγάλα παιχνίδια. Ναι, ναι. Είναι η πιο εύκολη ίσως επιλογή που είχαμε στη λίστα. Δεν το συζητάω. Πρώτο Xbox ίσον Halo. Ναι, ναι. Καθορίζει. Γενικά Xbox ίσον Halo. Ναι. Αλλά θα δείτε ότι παρακάτω είπαμε να παίξουμε λίγο. Εντάξει, τι συνειδητοποίησα τώρα. Έχουμε ξεχάσει μια κονσόλα. Ποια? Το Nintendo 64. Ουχ. Και λέω... Nintendo 64, Mario 64. Ναι, γιατί θα έλεγα ότι το Halo μοιάζει με το Mario 64, ναι. Ξεχάσαμε το Nintendo. Ναι, οκ, το λέμε τώρα, εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά. Ναι, και εγώ πιστεύω Nintendo 64, Mario 64, μόνο και μόνο για το μοχλό, για τη σύνδεση αναλογικού με 3D, με την κίνηση του Mario, ναι. Ξεκάθαρα. Αφού κλείσαμε και το παράθυρο του 64. Και πάμε, το Halo, ας πούμε, ναι. Xbox είπαμε Halo Combat Evolved, εννοείται. GameCube. Ναι. Εδώ στην αρχή είχαμε άλλο και το αλλάξαμε τελευταία στιγμή. Ναι. Και νομίζω ότι στην αρχή
ξέρεις, παρασυρθήκαμε από τα δικά μας γούστα, ρε παιδί μου. Είχαμε πει για το Metroid Prime. Metroid Prime είχαμε εμείς στην αρχή, ναι. Το οποίο, okay, είναι σημαντικό, με είναι ότι φέρνει την σειρά σε 3D κτλ. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο παιχνίδι του GameCube από εκείνη που έμεινε είναι το Smash. Super Smash Bros. Δηλαδή υπήρχε στο 64. Super Smash Bros. Μελή. Ναι, Μιλή. Super Smash Bros. Μελή. Ναι. Αλλά εδώ το Smash το απογειώνει. Γίνεται από τα πιο εμπορικά franchise της Nintendo. Αποκτάει αυτή την competitive σκηνή που έχει ακόμα. Δηλαδή διαμορφώνει το Smash που ξέρουμε τώρα. Στο GameCube όλα αυτά και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό του παιχνίδι. Ξεκάθαρα, εδώ το Smash του Switch και πωλείται με χειριστήριο GameCube. Σωστό. Σωστό. Εν έτη 2021. Σε πάω σε δύσκολα. Εδώ είναι δύσκολες επιλογές. PlayStation 3. Το PlayStation 3 είναι μια πολύ δύσκολη κονσόλα, γιατί είχε πολλά καλά δικά της αποκλειστικά παιχνίδια. Και το PlayStation 4 μας δυσκόλεψε. Αλλά το PlayStation 3, ναι, είναι μια δύσκολη κονσόλα. Στο PlayStation 3, για παράδειγμα, εμφανίστηκε το The Last of Us. Το, ναι, PlayStation 3 είχε God of War 3. Είχε Metal Gear 4. Είχε ένα σκασμό γιγαντιαίες παιχνιδάρες. Αλλά νομίζω ότι η σειρά και το παιχνίδι που το έχουμε στο μυαλό μας συνυφασμένο, ας πούμε, με την κονσόλα είναι το Uncharted. Όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι το παιχνίδι που αλλάζει την ιστορία της Sony. Ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι. Δηλαδή, η Naughty Dog οριστικά αφήνει από πίσω της Jack, Crash Bandicoot κτλ. Και επικεντρώνεται και ουσιαστικά αποδεικνύει, γιατί με το πρώτο Uncharted δεν το είχε αποδείξει. Έλεγες, είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά ok. Εδώ αποδεικνύει Uncharted 2. Ναι, έχουμε ότι γράψει. Το Uncharted 2 έχει κάνει κτήμα της αυτό που λέμε πιο κινηματογραφικό, πιο γραμμικό, ας πούμε, gaming. Και το πάει σε άλλα επίπεδα. Ναι. Το οποίο, παιδιά, ακόμα και σήμερα παίζεται και φαίνεται εντυπωσιακό το Uncharted 2. Ναι, δηλαδή έχει τρομερά set pieces, έχει πολύ ωραία δομή, έχει φανταστική δράση, έχει ωραίους χαρακτήρες. Δηλαδή, νομίζω ότι το Uncharted 2 αλλάζει την ιστορία της Sony, η οποία λέει ότι, ξέρεις, τα παιχνίδια που με προσδιορίζουν από εδώ και πέρα είναι τέτοιου είδους εμπειρίες. Ναι. Αφηγηματικά, εντυπωσιακά. Κινηματογραφικά. Κινηματογραφικά third person παιχνίδια, ας πούμε. Ναι. Οπότε Uncharted 2 νομίζω είναι το σημαντικό. Uncharted 2, PlayStation 3. Xbox 360. Η εύκολη απάντηση είναι Halo Reach. Halo Reach, Halo 3. Halo 3. Ναι. Ναι. Αυτές είναι οι εύκολες απαντήσεις. Θα το κάνουμε λίγο πιο cheesy εμείς. Ναι. Και θα πούμε ότι και στην πράξη είναι το σημαντικότερο το πιστεύω. Παιχνίδι του Xbox 360. Gears of War. Ναι. Το πρώτο Gears of War. Με τα ασύλληπτα γραφικά, με τους ολοκένουργιους φρέσκους που καθόρισαν ολόκληρη γενιά, ολόκληρο ζάνερ μηχανισμούς, cover σύστημα, over the shoulder κάμερα και τα λοιπά, σε shooting, ήταν, αλλά ναι, εκεί ήτανε... σε γρήγορο shooting, υπήρχε αλλού, και πολύ σημαντικό, τόσο σημαντικό που ολόκληρος Bill Gates το κυνηγούσε να το κυκλοφορήσει, έπιανε ο ίδιος τον Cliff Bleszinski. Όντως, δεν ξέρω. Ναι. Πήγαινε και τους έλεγε το παιχνίδι το θέλω τον Νοέμβριο. Αλήθεια. Και έλεγαν αυτοί, μα... Και είναι και από τα παιχνίδια που διαφήμισαν όσο λίγα τον Unreal Engine 3, η οποία κυριάρχησε εκείνη τη γενιά. Ξεκάθαρα. Όλοι ήταν Unreal Engine 3. Όταν ο ίδιος ο Bill Gates ασχολείται και θέλει και ζητάει την κυκλοφορία ενός παιχνιδιού, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό. Ναι, ναι. Ήτανε για το Xbox το Gears of War. Ναι, ναι, ήτανε σαν, ας πούμε, το νέο μεγάλο τέτοιο του Xbox. Και έχει μείνει μέχρι τώρα, έτσι. Και έχει μείνει, ναι. Πάμε και από το 360. Ναι. Wii. Ναι, εδώ τώρα για μένα είναι ξεκάθαρο. Ξέρω ότι δεν κάνει ακριβώς παιχνίδι, ας πούμε. Ναι. Αλλά το Wii... Έχουμε και ένα παιχνίδι και ένα μη παιχνίδι. Ναι, οκ. Okay, το άλλο το βάλαμε επειδή μας αρέσει. Ναι. Γιατί δεν το στάρουμε, παιδιά, το θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, δικιά μας είναι η εκπομπή. Ναι, ξεκάθαρα το σημαντικότερο παιχνίδι, παιδιά, είναι το Wii Sports. Δηλαδή, είναι το παιχνίδι που εισήγαγε στον κόσμο όλη αυτή την τρέλα του Wii με το Wii Remote. Το έπαιξε κόσμος που δεν είχε ξαναπιάσει τη ζωή του παιχνιδιά, δηλαδή σε ηλικίες από 10 μέχρι 80 χρονών, ας πούμε. Είναι το παιχνίδι που μπήκε σε. Πώς το λένε. Κέντρα αποκατάστασης
για θεραπείες και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που ξέφυγε από τα όρια του gaming και έγινε κάτι σαν φαινόμενο, ταυτόχρονα μαζί με το Wii. Έφερε στις συζητήσεις μας τον όρο casual gaming. Σωστό, casual gaming, αν και θα μπορούσαμε να πούμε το DS το έφερε ουσιαστικά αυτό, αλλά ναι, για το console gaming ναι. Έφερε το motion gaming όμως σίγουρα στην καθημερινότητά μας. Και ο κόσμος, η πρώτη έτσι επαφή με αυτό ήταν με το Wii Sports, το οποίο πολλούταν και μαζί με την κονσόλα. Ναι, έτσι. Ναι, ήταν ενσωματωμένο. Ήταν ενσωματωμένο, δηλαδή, ήταν όλοι είχαν παίξει στο πακέτο. Όλοι έχουν παίξει Wii Tennis, ναι. Έτσι. Αλλά, επειδή κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εδώ πέρα και δεν θέλουμε να βάζουμε παιχνίδια που είναι και δεν είναι παιχνίδια, είπαμε να βάλουμε και ένα που είναι πραγματικά παιχνίδι, το Super Mario Galaxy. Λοιπόν, θα με αφήσεις 10 δευτερόλεπτα σε αυτό, ναι. Έτσι. Γιατί μιλώ όσο θέλεις. Νομίζω ότι το πιο ολοκληρωμένο motion gaming παιχνίδι είναι το Skyward Sword. Από άποψη φιλοδοξίας, ναι, κτλ. Okay. Αλλά νομίζω ότι το Galaxy είναι πρώτον καλύτερο παιχνίδι, σίγουρα. Και δεύτερον, έχει αυτό το υβριδικό που έχει και motion gaming και κανονικό έλεγχο, ναι. Που για μένα είναι το απόλυτο. Δηλαδή θεωρώ ότι νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να μείνει από το motion gaming είναι τέτοιου είδους τύπου ελέγχου. Τύποι ελέγχου, δηλαδή υβριδικά. Όπως έχει και πολλές φορές τώρα η Nintendo που έχεις λίγο να ελέγξεις τη στόχευση, ναι, με τον, ναι, καρπό, ναι, σου. Δηλαδή για μένα παίζεται πολύ άνετα και έχει και motion όταν με ένα διασκεδαστικό τρόπο, ας πούμε, ξέρεις, δεν σε χαλάει. Ναι. Οπότε Galaxy 1 και 2 ίσως τα καλύτερα Mario παιχνίδια όλων των εποχών. Πάμε στο Wii U. Δύσκολη και αυτή η επιλογή ήτανε. Ναι. Αλλά το Wii U έχει δύο παιχνίδια, Γιώργο. Ναι. Ένα είναι το Splatoon, ναι, και ένα είναι το Mario Maker. Ναι, αυτά τα δύο, ας πούμε ότι είναι τα δύο μεγάλα franchise που επιβίωσαν και έμειναν στην Nintendo. Που επιβίωσαν, έμειναν και γιγάντωσαν το franchise στο οποίο ανήκουν. Το Splatoon είναι παιχνίδι που ακόμα συνεχίζεται, ναι, και σπάει τα μία. Σπάει τα μία. Ναι, σπάει τα μία. Και πωλήσεις και εμπορικά και ολόκληρα e-sports, ναι, ναι, τμήματα έχουν φτιαχτεί. Στην Ιαπωνία έχουν τρέλα με το Splatoon. Αλλά και το Mario Maker έχει μεγάλη τρέλα. Ναι. Ασύλληπτα μεγάλη τρέλα. Νιώθω ότι ξέρεις τι, με το Mario Maker περίμεναν στο 2 να γίνει μεγαλύτερο βήμα μπροστά. Δεν έγινε τόσο. Όχι. Εμπορικά εννοώ. Στο Splatoon όμως έγινε. Δεν έγινε. Δηλαδή πήγε 12-13 εκατομμύρια και franchise. Με το 3 θα συνεχίσει, εγώ το πιστεύω. Ναι. Στο Switch. Εντάξει. Από τα πιο κουλά παιχνίδια, αν στα περιγράψει κάποιος, έτσι. Ναι, ναι, ένα, ναι, πολύ ιδιαίτερο concept για shooter, competitive shooter, που ουσιαστικά πρέπει να καλύψεις με μελάνι τη μεγαλύτερη περιοχή του χάρτη. Δηλαδή, πολύ Nintendo παιχνίδι, παιδί μου. Ναι. Και είναι και το τελευταίο μεγάλο καινούριο franchise Nintendo. Ναι. Δεν, δηλαδή, στο Switch δεν έχει καινούριο. Τώρα που το λες, ναι. Αντίστοιχου μεγέθους franchise. Όχι. Όχι. Άρα Splatoon, οπότε, λοιπόν, Wii U, ναι, ίσον Splatoon. Splatoon. PlayStation 4. Και εδώ πολύ ζόρι. Εδώ πολύ ζόρι και κονσόλα. Πολύ ζόρι και κονσόλα για να βγάλεις ένα παιχνίδι της. Εμείς το παλέψαμε. Το PS4 μετράει, παιδιά, δεκάδες αποκλειστικά, τεράστια αποκλειστικά, εκπληκτικά παιχνίδια. Νομίζω όμως ότι το big gun του PlayStation 4 είναι το God of War. Το πρώτο God of War. Το πρώτο, όχι το πρώτο God of War. Το πρώτο ανανεωμένο, ναι, God of War. Ναι. Στην νορβηγική μυθολογία κτλ. Για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που παίρνει όλο αυτό το προφίλ που θέλει Sony για τα μεγάλα της παιχνίδια, το βάζει σε ένα παλιότερο τίτλο και το ανανεώνει συγκλονιστικά. Ναι. Δηλαδή, God of War, σαν σου λέει πλέον, όλα μας τα παιχνίδια, ξεχάστε τα έτσι λίγο παιχνιδιάρικα, λίγο πιο παιχνίδια. Τώρα ό,τι παίρνουμε, θα το κάνουμε υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή. Ναι, θα του δίνουμε τα πάντα, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι η λέξη υπερπαραγωγή το περιγράφει πολύ, ναι, τον God of War. Και τρομερά φιλόδοξο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Πρώτον, επαναφέρει ένα λατρεμένο franchise σε άλλη μυθολογία. Εντελώς άλλη μυθολογία, ναι, και παρεξηγήσιμη λίγο. Σωστό. Κίνηση. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάει κάτι στραβά. Ναι. Δεύτερον, μονοκάμερο, για κάποιο λόγο θέλουν να είναι μονοκάμερο, ναι, στα πάντα. Ναι, ναι, και το, ναι, καταφέρνουν. Τρίτον, φανταστική αφήγηση. Έτσι, επίκεντρο αφήγηση.
προσπάθησαν να κάνουν. Αλλαγμένοι χαρακτήρες. Ναι, ένα χαρακτήρα που ήταν μονοδιάστατος. Να τον κάνουν έτσι πολυδιάστατο και τα κατάφεραν. Άλλαξαν την ολόκληρη τη φύση του Kratos. Ναι. Οπότε, με το καινούριο God of War, οπότε ναι. Συμφωνώ. God of War. Μαζί και με το Last of Us που είναι φανταστικό. Ναι, καλά, είναι πάρα πολλά. Δεν ναι. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Αλλά από το Last of Us το ψιλοπεριμέναμε. Ακόμα και το Death Stranding, θα έλεγα. Σωστό. Παιχνίδι του PS4. Δεν... σημαντικό. Uncharted ναι. 4. Και εκεί όμως το ψιλοπεριμέναμε. Ναι, κατάλαβες. Αυτό το God of War είναι που ήρθε από παλιά αυτό και. Αυτό σου λέω, ναι. 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 Οπότε ναι. Και τελευταία κονσόλα, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε τις τρέχουσες γενιάς, γιατί ακόμα, όχι ακόμα είναι ναι. Τρέχουσα. Τελευταία κονσόλα, το Xbox One, το οποίο επίσης πολύ ζόρικο στο να βγάλεις παιχνίδια, γιατί δεν είχε. Στα άλλα ήταν ζόρικα, γιατί είχε πάρα πολλά και δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Εδώ δεν είχε παιχνίδια και δεν ξέραμε ποιο να βάλουμε. Kinect έπρεπε να βάλουμε εδώ. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα πούμε Forza Horizon. Ναι. Γιατί... και όχι τώρα, είναι... δεν το βάζουμε δηλαδή... με επειδή... το ζόρι, ναι, εννοείται ότι είναι παιχνιδάρες. Δικαιούται, είναι πολύ σημαντικό. Απλά, για να το θέσω και πιο απλά και για να μην παρεξηγηθώ. Υπήρχαν παιχνίδια στο Xbox One καλά, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγα. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ λίγα, ήταν συνέχειες, ήταν... ναι. Όχι παιχνίδια που λες εύκολα τα συνδέεις με το όνομα της κονσόλας. Συμφωνώ, αλλά αυτό, δηλαδή έχει βάσει. Αυτό το εδραίωσε. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι πρώτον παιχνιδάρες. Δεύτερον, εδραιώνεται ξεκάθαρα στο Xbox One. Και είναι νομίζω αυτή τη στιγμή μέσα στα τρία πιο σημαντικά franchises. Ξεκάθαρα. Του... μιλάμε για το του Forza Xbox. Horizon. Για τα Horizon, ναι, για ναι. Τα Horizon. Όχι για τα Motorsport που έχουν ένα άλλου είδους κοινό. Νομίζω ότι αυτό έχει πλέον μεγαλύτερο κοινό από τα Motorsport. Ξεκάθαρα. Έχει ξεφύγει. Ναι, δηλαδή αυτό το λίγο πιο τώρα arcade. Μία περίοδο, δεν ξέρω πότε βλέπετε σε αυτό το βίντεο, διανύουμε την περίοδο που κυκλοφόρησε το Horizon 5 mm-hmm. με διθυραμβικές κριτικές, με ένα χαμό δηλαδή στη βιομηχανία. Τα πιο safe παιχνίδια πλέον της Microsoft. Ναι, ξέρεις δηλαδή ότι θα είναι υψηλής ποιότητας. Δεν ψάχνεις, δεν ψάχνεις για το αν τα σκάτωσε ή όχι. Mm-hmm. Είναι fix η ποιότητα. Οπότε Xbox One, Forza. Forza Horizon. Ή Halo 5. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Δεν τρέπομαι καθόλου. Δεν τρέπομαι καθόλου. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Στο Wii U θα μπορούσαμε ίσως να βάλουμε και το Zelda, Breath of the Wild. Αλλά το θεωρούμε πιο πολύ παιχνίδι του Switch, έτσι δεν είναι? Ναι. 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 Παρότι σχεδιάστηκε για το Wii U ουσιαστικά. Ναι, αλλά εντάξει, παιχνίδι του Switch. Ναι. Οπότε δεν θα το έβαζα. Στο Wii U εγώ θα έβαζα και το Zombie U. Είναι φανταστικό. Εντάξει, δεν είναι για αυτό το επίπεδο τώρα να πούσει ότι όχι, είναι, αλλά είναι φανταστικό παιχνίδι. Όχι, αλλά είναι το παιχνίδι που διαφημίζει με την πολύ καλή έννοια ναι. Και έχει με την gimmick πλευρά του όλες τις τεχνολογίες του. Σωστό. Με το touch, με τα ηχεία του, με το motion του, με όλα. Ναι, και σαν, ήταν και launch παιχνίδι το μεταξύ ναι. Και σου άφηνε έτσι πολλές υποσχέσεις. Λες και θα παίξω κάτι διαφορετικό. Ναι, και... αν είναι έτσι τα παιχνίδια. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Αλλά ήταν μόνο αυτό τελικά. Ναι, τελικά που... ούτε η ίδια Ubisoft ας πούμε, δεν ναι, το ναι, ναι, ναι. Συνέχισε και μάλιστα τα έφερε σε άλλες κονσόλες. Δεν είχε την ίδια χάρη όμως. Ακριβώς. Αυτά. Αυτά, ναι. Πείτε μας κι εσείς φυσικά. Εννοείται, εννοείται. Μια τέτοια λίστα δεν μπορεί να βγει τώρα από δύο άτομα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια.